Τώρα επιστρέφουμε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Όπως είπαμε, θα δούμε τι γίνεται με τα ανασφάλιστα οχήματα και τι προβλέπεται να γίνει για τον εντοπισμό τους. Είναι αρκετές χιλιάδες, πάνω από 500.000 ανασφάλιστα οχήματα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Αν θα υπάρξει περίπτωση να γίνουν κάποιοι σαρωτικοί έλεγχοι και αν θα υπάρξει επιτέλους και κάποιο μητρό σχετικό, όλα αυτά θα τα δούμε με τον Θωμά Παπαθανασίου, είναι συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων και οικονομολόγος, φυσικά που είναι πάντα μαζί μας και μας δίνει τα φώτα του για όλες αυτές τις εξελίξεις. Θωμά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου για άλλη μια φορά. Καλησπέρα, Κατερίνα. Θα μου επιτρέψει τον Ενικό, φυσικά. Μα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πρέπει να ρίξουμε λίγο φως για να δούμε τι γίνεται με τα ανασφάλιστα οχήματα. Γιατί είναι και πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις όταν εμπλέκεται σε ατύχημα ένα ανασφάλιστο όχημα. Γίνεται κάποια προσπάθεια να εντοπιστούν? Βέβαια. Οι ειδήσεις που ήρθαν από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών ήταν δύο και ήταν και οι δύο ειδήσεις φωτιά κυριολεκτικά αυτή την εβδομάδα. Η πρώτη αφορά ακριβώς τα ανασφάλιστα οχήματα. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Φαίνεται ότι έχουν πλησιάσει τον αριθμό των 550.000. Αυτή τη στιγμή. Βέβαια, απ' την άλλη, υπάρχει δικαιολογία ότι πολλά οχήματα δεν κυκλοφορούν. Αν κυκλοφορεί έστω και λίγο ένα όχημα, πρέπει να ασφαλιστεί. Αυτό είναι δεδομένο. Και να μην κυκλοφορεί ένα όχημα όταν είναι στο πεζοδρόμιο, πάλι πρέπει να ασφαλιστεί. Και αυτό είναι δεδομένο. Γιατί μπορεί να προκληθεί ένα ατύχημα και κάποιος θα βρει τον πελάτη του μέσα από αυτή τη διαδικασία. Έστω και με μια βασική απλή ασφάλεια που μπορεί να κοστίζει 100 ευρώ το χρόνο. Να κάνω μια παρένθεση. Εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και δεν είναι κάτι που ακούγεται συχνά. Δηλαδή, όσοι παρέδωσαν πινακίδες, μέχρι προχθές που είχαμε την παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, όσοι παρέδωσαν πινακίδες και άφησαν το αμάξι παρκαρισμένο σε ένα σημείο που δεν επιτρέπεται να φύγει από αυτό, πρέπει να το έχουν ασφαλισμένο ουσιαστικά? Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις. Εκεί δεν χρειάζεται να έχει ασφάλεια κάποιος σε μια τέτοια περίπτωση. Η ασφάλεια έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιος έχει παρκάρει το όχημά του επειδή δουλεύει για παράδειγμα τηλεργασία ή επειδή τυχαίνει και είναι άτομο μεγαλύτερης ηλικίας. Έχουν μια, πώς το πω, δεν κυκλοφορούν πολύ με το αυτοκίνητο, που σημαίνει ότι μπορεί να βγουν να πάνε τα πόδια μέχρι το σούπερ μάρκετ να γυρίσουν σπίτι τους για μεγάλο διάστημα. Με λίγα λόγια, φυλάγονται λόγω του COVID αυτή τη στιγμή. Ενδεχομένως μια τέτοια ομάδα έχει αφήσει τα οχήματα ανασφάλιστα θεωρώντας πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, άθελά τους δημιουργούν ένα θέμα μεγάλο, καθώς αυτά τα οχήματα, εάν συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα, ακόμα και δίπλα από το πεζοδρόμιο σε ένα παρκαρισμένο όχημα, αυτομάτως θα χάσουν το δίκαιο τους. Δηλαδή είναι πολύ κρίμα να υπάρχουν τέτοια οχήματα ανασφάλιστα. Έχει δημιουργηθεί ένας μεγάλος κίνδυνος επομένως σε αυτή την περίπτωση. Καλώς ή κακώς υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν βασικές ασφάλειες οι οποίες μπορεί να κοστίσουν και 100 ευρώ το χρόνο. Το λέω, το ξαναλέω. Δεν είναι κακό το να υπάρχει μια τέτοια ασφάλεια για ένα αμάξι που δεν κινείται. Και λιγότερο ακόμα. Υπάρχουν μέχρι και GPS που βλέπουν πόσα χιλιόμετρα μπορεί να κάνει ένα αμάξι σε κάποιες εταιρείες. Καλώς ή κακώς θα πρέπει να ασφαλιστούν. Γιατί κάποια στιγμή, και αυτή η στιγμή είναι κοντά, θεωρώ, καθώς. Φτάνουμε προς τον εμβολιασμό σιγά σιγά. Κάποια στιγμή θα φύγουν τα μέτρα, τα πολλά, θα αρχίσει να ανοίγει η αγορά και πάει λέγοντας. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια διαφορετική ροή. Η ΑΔΕ έχει μια πλατφόρμα στην οποία κάνει έναν έλεγχο. Δηλαδή, όποτε θέλει μπορεί να μπει να κάνει έναν έλεγχο, να δει ποια οχήματα είναι ασφαλισμένα. Αυτή η πλατφόρμα είναι συνδεδεμένη με τις ασφαλιστικές εταιρείες και μπορούν να δουν αν μια πινακίδα είναι ασφαλισμένη, πού, γιατί κτλ. Και σε ποιον ανήκει. Αυτό είναι το βασικό. Που σημαίνει ότι αυτομάτως, εάν δει ότι κάποιο είναι ασφάλιστο, πέφτει ένα πρόστιμο της τάξης των 500 ευρώ για επιβατικά, 250 για μοτοσυκλέτες και 1000 ευρώ για φορτηγά. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει κάποιος να πληρώσει πρώτα το πρόστιμο και ταυτόχρονα να πάει και την καινούργια ασφάλεια μετά. Και αν δεν στείλει στην ασφαλιστική εταιρεία πληρωμένο το πρόστιμο, δηλαδή αν δεν δει η ασφαλιστική εταιρεία ότι έχει πληρωθεί το πρόστιμο, δεν δικαιούται βάσει νόμου να τον ασφαλίσει. Που σημαίνει ότι δεν θα τη γλιτώσει. Είναι καλύτερο επομένως να έχω μια ασφάλεια με 100-150 ευρώ το χρόνο παρά να κληθώ να πληρώσω 500 ευρώ. Βέβαια. Για ένα διάστημα μπορεί να ήταν ακόμα και ένα μήνα. Η έλεγχη θα είναι δειγματοληπτική αν γίνουν και όποτε γίνουν. Είναι τυχαίοι. Σε καμία περίπτωση. Σαρώνουν τα πάντα και στέλνουν ειδοποιητήρια. Δεν υπάρχει δειγματοληπτικό. Όπου χρειαστεί να στείλουμε. Με απλά λόγια, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιο που θα τη γλιτώσει αν έχει ανασφάλιση. Αν βίαζε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα τη γλιτώσει κάποιο. Για να μην πιστεύω κάποιοι ότι εντάξει, με λίγη τύχη δεν θα είναι αυτή του οποίου θα επιβληθεί πρόστιμο.
Και κοίταξε, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για 550.000 οχήματα ανασφάλιστα σε πλήθος 6,5 εκατομμυρίων οχημάτων σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι ο ένας στους 12 από τους ιδιοκτήτες θα έχει πρόβλημα αυτομάτως. Και δεν νομίζω ότι αργεί αυτή η ώρα. Ξαναλέω, δηλαδή μπορεί να μην γίνει μέσα στο Μάρτιο, μπορεί να γίνει τον Απρίλιο, μπορεί να γίνει τον Μάιο. Αλλά δεν είναι μακριά, θεωρώ. Γιατί κάποια στιγμή τα αυτοκίνητά μας θα χρειαστούμε. Θεωρώ ότι προφανώς μπορεί να γίνει κοντά στο Πάσχα, αν έχουμε ανοιχτές αγορές. Αν εκεί υπάρχει μια καλή πορεία του COVID. Μπορεί η κυβέρνηση να μην το έχει συνδέσει καν όλο αυτό το κομμάτι και για άλλους διαφορετικούς λόγους να μην έχει κάνει τον έλεγχο. Ένα είναι το σίγουρο. Ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε εκτεθειμένους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, έχουμε αυτοκίνητα που είναι επίσης εκτεθειμένα. Αν κυκλοφορούν, είναι έγκλημα, γιατί σε αυτή την περίπτωση, εάν προκαλέσουν κάποιο ατύχημα, τότε είναι έγκλημα ακόμα και για τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Δηλαδή, οι διώξεις που θα έχει είναι τρομερές, αναλόγως και την έκταση του ατυχήματος κτλ. Λοιπόν, από εκεί πέρα όμως, είναι κρίμα κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει αφήσει για 6 μήνες ασφάλιση στο όχημά του, μη πληρώνοντας 50-60 ευρώ για μια πολύ βασική ασφάλιση, ξαναλέω. Χωρίς οδική βοήθεια, χωρίς τίποτα έτσι. Απλά για να υπάρχει. Να κληθεί να πληρώσει 500 ευρώ. Και είναι πολλοί αυτοί που την έχουν πατήσει στο παρελθόν. Το μίνιμουμ, το χρονικό που κάποιος μπορεί να ασφαλίσει το όχημά του, ποιο είναι, μήνας. Από 30 μέρες είναι και κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες το κάνουν και με τη μέρα. Υπάρχει τέτοιο προϊόν που υπάρχει στην ασφαλιστική αγορά. Υφίσταται σε πλατφόρμες και τα λοιπά. Μπορεί ο άλλος να μπει να ασφαλίσει για κάποιες μέρες στο αμάξι του. Δεν είναι, εντάξει, θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος να το αφήσουμε, να το αμελήσουμε κάτι τέτοιο. Και φυσικά δεν μιλάω από την πλευρά του συμβούλου αυτή τη στιγμή. Μιλάω για την πλευρά του ιδιοκτήτη. Δηλαδή εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, γιατί καλώς ή κακώς αυτομάτως διακινδυνεύω να πάρω ένα πρόστιμο το οποίο θα είναι επί 10. Δεν υπάρχει λόγος. Συζητάμε τα αυτονόητα. Ακούγεται λίγο σχήμα οξύμορο. Συζητάμε τα αυτονόητα. Τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το να έχεις την ιδιοκτησία σου ένα όχημα. Όπως όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από οτιδήποτε έχει ο καθένας στην ιδιοκτησία του. Αν μου επιτρέπεις, εντάξει, είναι μια κατάσταση δύσκολη. Στην οποία κάποιοι άνθρωποι παίρνουν λιγότερα, έχουν λιγότερα, πολύ λιγότερα έσοδα, μπορεί να βρίσκονται σε αναστολή, μπορεί να έχουν βάλει άλλες προτεραιότητες και είναι πολύ λογικό αυτό. Υπάρχουν οι επιλογές που προαναφέρεις όμως. Ακριβώς. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι και ένα άλλο κομμάτι. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις που οικονομικά κάποιοι είναι δύσκολα κτλ., όσον αφορά ειδικά το όχημα. Μπορεί κάποιοι να λένε επίσης ότι πληρώσαμε, για παράδειγμα, φόρο για το αυτοκίνητο που έπρεπε να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τέλη Φεβρουαρίου για ένα αυτοκίνητο που ουσιαστικά δεν το κυκλοφορούμε. Αλλά δυστυχώς, μπορεί να μην εφαρμόζεται μένω νόμος, αυτή τη στιγμή μιλάμε, αλλά κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί. Γιατί αν αυτά τα οχήματα, φαντάσου τώρα όλα αυτά τα οχήματα να βγουν Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, για κάμια διαδρομή έστω και μισή ώρα. Δηλαδή να φύγουν από Θεσσαλονίκη και να πάνε μέχρι το χωριό ή να φύγουν από μια πόλη να πάνε σε μια διπλανή κτλ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή 2, 3, 4, 5 ατυχήματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερες ζημιές στους ιδιοκτήτες. Δεν μιλώ για θανατηφόρα και τέτοια. Εκεί ενδεχομένως κάποιος να αντιμετωπίσει και θέματα φυλάκισης. Αλλά μιλώ για απλές περιπτώσεις. Θα κληθεί κάποιος, αν έχει ανασφάλιστο όχημα και προκαλέσει ένα ατύχημα, έστω και μικρό, θα κληθεί να πληρώσει τη ζημιά αυτή, σύν ό,τι άλλο χρειαστεί. Γιατί υπάρχουν διοικητικά πρόσωπα μετά. Υπάρχουν δηλαδή μια σωρία πραγμάτων από πίσω. Και αδικημάτων. Άρα, ακριβώς θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να το αφήσει κάποιος αυτό το πράγμα. Σε καμία περίπτωση. Και να πάει κάποια στιγμή να τα ασφαλίσει και να του πούνε: ξέρεις, πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο. Πάντως, έχει δίκιο σε αυτό. Πολύ φοβάμαι ότι όντως κάποια στιγμή και πολύ άμεσα η κυβέρνηση θα αναζητήσει τρόπους όχι τίποτα άλλο να κάνει όλους τους ελέγχους που έχει αφήσει πίσω μέχρι τώρα λόγω υπολειτουργίας του δημοσίου. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα υπολειτουργεί το δημόσιο αυτή τη στιγμή και οι υπηρεσίες. Δεν θέλω να πω και κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν θέλω να στείλω προς μια κατεύθυνση στον κόσμο να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως θα γίνει. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να αφήσει να υπάρχει μια τέτοια αμφόβα στους ελληνικούς δρόμους. Σωστά. Έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Πες μας και τη δεύτερη είδηση τώρα που αφορά. Δεύτερη είδηση που παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς ανακοινώθηκε στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρεών, από ό,τι φαίνεται,
από τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Χατζηδάκη, ότι πολύ σύντομα, αφού τελειώσει η κρίση του COVID, δηλαδή τώρα δεν ξέρω αν αφορά το 2021 ή μπορεί να απλωθεί λίγο προς το 2022 ένα τέτοιο μέτρο, ότι η εξαγγελία, η προεκλογική της κυβέρνησης θα γίνει πράξη. Δηλαδή θα δοθεί φοροαπαλλαγή σε πολίτες οι οποίοι θα ασφαλίζουν την κατοικία τους. Τι σημαίνει αυτό ουσιαστικά? Σημαίνει ότι, για παράδειγμα, αν κάποιος έδινε 200 ευρώ για τον έμφυα, ενδεχομένως είτε μέσω του έμφυα είτε μέσω του φόρου εισοδήματος θα δίνει λιγότερα. Αλλά ταυτόχρονα αυτό για την κυβέρνηση και για το κράτος είναι ένα βήμα προς τα μπροστά, γιατί φεύγει ένας κίνδυνος από τον προϋπολογισμό του κράτους και μεταφέρεται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Για παράδειγμα, μια φυσική καταστροφή. Ένας σεισμός, όπως ο χθεσινός, ο οποίος κακώς, δυστυχώς, γκρέμισε κάποια σπίτια. Μια φωτιά, μια κακοκαιρία, όπως αυτές τις Καρδίτσες, Χαλκιδικής κτλ. Όλα αυτά συνεπάγεται ότι θα πρέπει το κράτος από εκεί και πέρα να δώσει κάποιες αποζημιώσεις σε αυτούς τους οποίους έχουν πληγεί. Και δεν μιλώ για τις αποζημιώσεις που δίνονται άμεσα για τα προστοζήν, μιλώ για αποζημιώσεις που αφορούν τα σπίτια. Εάν λοιπόν αυτή η δαπάνη περάσει από το κράτος προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αυτομάτως το κράτος δεν χρειάζεται να κρατάει κάποια αποθεματικά για να αποζημιώνει αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αυτή την υποχρέωση θα την έχει η ασφαλιστική επιχείρηση. Για να ελεγχθεί βέβαια αυτό, θα δοθούν φοροαπαλλαγές. Δηλαδή θα λένε στον πολίτη, φέρε εδώ το συμβόλαιο το οποίο έχεις συνάψει, το οποίο είναι ένα στεγαστικό συμβόλαιο, ούτως ώστε, ένα συμβόλαιο πυρός σπιτιού δηλαδή, ούτως ώστε να δούμε αυτομάτως ότι όντως έχει γίνει το συμβόλαιο, να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάλογη διασταύρωση με ασφαλιστική επιχείρηση και να πάρεις τη φοροαπαλλαγή η οποία σου αναλογεί. Με λίγα λόγια, θα δίνω λιγότερα στο κράτος, θα δίνω τα λεφτά που θα έδινα στο κράτος, θα δίνω σε μια ασφαλιστική εταιρεία και θα φεύγει αυτή η ευθύνη από το κράτος και αυτομάτως θα πηγαίνει σαν ιδιώτη, σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Το οποίο ενδεχομένως είναι καλό για το ΑΕΠ της χώρας καταρχάς και δεύτερον για την ταχύτητα που υπάρχει στις αποζημιώσεις. Γιατί είδαμε στις περιπτώσεις, και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο λόγος που η κυβέρνηση προχωρά σχετικά άμεσα σε αυτό, είδαμε στις περιπτώσεις Καρδίτσας, είδαμε στις περιπτώσεις Χαλκιδικής, της Μάντρας, στο Μάτι, είδαμε αποζημιώσεις εξπρές. Δηλαδή, μας ερχόντουσαν email από διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες λέγανε δώστε μας κατευθείαν αυτούς οι οποίοι έχουν ζημιές, για να πάει ο πρωτογνώμονας ακόμα και την επόμενη μέρα από το συμβάν. Δηλαδή, είδαμε αποζημιώσεις να βγαίνουν σε τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Μιλάμε για πρώτη κατοικία σε αυτή την περίπτωση τώρα, θα ουσιαστικά. Για οποιαδήποτε κατοικία. Για οποιαδήποτε κατοικία ή και επαγγελματική στέγη. Για οτιδήποτε. Για οτιδήποτε. Βέβαια, στη φοροαπαλλαγή θα είναι κατοικίες. Συγχώρεσέ με, δεν θα είναι. Κατοικίες θα είναι στη φοροαπαλλαγή. Και πάλι είναι μεγάλη. Αυτός ο παράγοντας ταχύτητα που προανέφερες είναι ένα σημαντικό κίνητρο μαζί με τη φοροαπαλλαγή. Γιατί είδαμε τις περιπτώσεις των οικημάτων των σπιτιών στη Χαλκιδική από την προπέρσι πλέον Θεομηνία, που οι άνθρωποι νομίζω ακόμη και τώρα παλεύουν να πάρουν κάποιες αποζημιώσεις με τις καταγραφές. Πάντως υπήρχαν περιπτώσεις που τις γνωρίζω και προσωπικά εγώ και μπορώ να εγγυηθώ για κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν λέω κάτι που απλά το άκουσα. Στις οποίες όντως υπήρξε ένα email την επόμενη μέρα και μετά από δύο μέρες γνωρίζαμε ότι στο IBAN μπήκαν χρήματα σε δικαιούχους. Και μιλάμε για δύο με τρεις ημέρες μετά το συμβάν σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή αν βάλουμε και τα βαλέρ των τραπεζών, μπορεί, ξέρω εγώ, Κυριακή βράδυ να έγινε κάτι και Παρασκευή να πήραν τα χρήματα. Είναι τρομερή η ταχύτητα και δίνει πολύ μεγάλη ευκολία σε μια οικογένεια. Ενδεχομένως κάποιες περιπτώσεις προλάβανε και το κράτος που έδινε κάποιες αποζημιώσεις εξπέρες που είχαν να κάνουν με βιοποριστικές ανάγκες. Σε αυτό το σημείο να πούμε και ένα στοιχείο ακόμα, ότι το 1 τρίτο των δανείων που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι στεγαστικά. Και πάντα σε ένα στεγαστικό δάνειο υπάρχει και ένα συμβόλαιο πυρός. Καλό θα είναι ο εκάστοτε δανειολήπτης να ψάξει να το βρει, να δει και τι καλύψεις έχει, να δει αν τον καλύπτει και εκτός του τραπεζικού κεφαλαίου και από εκεί και πέρα, γιατί όχι να απευθυνθεί και σε ένα σύμβουλο, να πάρει και μια δεύτερη γνώμη, μήπως υπάρχει και κάποια πιο συμφέρουσα προσφορά σε αυτή την περίπτωση. Ούτως ώστε να προσκομίσει την τράπεζα ένα άλλο συμβόλαιο. Νομίζω υπήρξε ένα πρόβλημα πριν από μερικά έτη, όπως αυτό που αναφέρεις. Ήταν πολύ δεσμευτικά τα δάνεια ως προς τη σύνδεσή τους με τα συμβόλαια που προανέφερες. Έχει λυθεί αυτό.
και οι εταιρείες που δεν συνεργάζονται με τράπεζες έχουν εξελιχθεί αρκετά και μπορούν να έχουν προϊόντα αρκετά, ούτως ώστε να καλύψουν σε αυτές τις περιπτώσεις την εκάστοτε τράπεζα. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και αν η τράπεζα έχει ως όρο ότι θα πρέπει να υπάρχουν 1, 2, 3, 4 καλύψεις και μόνο, υπάρχουν συμβόλαια που μπορούν να βγάλουν 1, 2, 3, 4 καλύψεις. Είμαστε στην Ελλάδα, Θωμά, σε καλό επίπεδο. Σωστό, στην ασφάλεια της κατοικίας είμαστε σε καλό επίπεδο. Όχι, δυστυχώς δεν είμαστε σε καλό επίπεδο. Και μέσα στην ατυχία μας ως κράτος, μέχρι τώρα ήμασταν τυχεροί. Και θα εξηγήσω το λόγο. Αν αυτές τις καταστροφές που γίνανε στα πλάγια ή στη Νέα Ηράκλεια ή στην Καρδίτσα ή και λίγο πιο κάτω προς τη Λαμία που γίνανε κάποια γεγονότα, αν όλα αυτά γινόταν σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, αυτή τη στιγμή θα μιλούσαμε πέρα από αν το θα υπήρχαν απώλειες ανθρώπινων ζώων, που ενδεχομένως θα υπήρχαν σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μιλούσαμε για ζημίες που θα αγγίζανε δισεκατομμύρια ευρώ. Και εκεί θα φαινόταν το πραγματικό πρόβλημα, το οποίο ενδεχομένως θα υπήρχε. Θα ήταν κάνω κράτος να αποζημιώσει, ουσιαστικά. Ακριβώς. Θεωρώ ότι μετά το επόμενο βήμα, μετά την κατοικία, θα είναι ενδεχομένως τα επιχειρηματικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και μέσα θα είναι και οι αγροτικές ασφαλίσεις. Γιατί έχουμε ένα μεγάλο θέμα εκεί πέρα με καθυστερήσεις ενδεχομένως από το δημόσιο, από το ενεργά κτλ. Και πραγματικά οι αγρότες πολλές φορές βρίσκονται σε απόγνωση, γιατί χρόνο με το χρόνο χρειάζονται διάφορα έξοδα τους ώστε να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τα προϊόντα τους. Φαίνεται δηλαδή ότι πάμε προς μια ιδιωτικοποίηση των ζημιών και των κινδύνων. Φεύγει από το ΑΕΠ του κράτους σιγά σιγά αυτό. Ναι, θα φύγουν όμως και οι κρατήσεις και οι εισφορές αντίστοιχα, ειδικά για τους αγρότες. Να βάλουν και χέρι στη τσέπη, να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα, να σταματήσουν οι κρατήσεις που έχουν. Ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε ξεκάθαρα για μια τέτοια διαδικασία. Βέβαια αυτό δεν θα γίνει φέτος και θεωρώ ότι δεν θα γίνει ούτε του χρόνου. Αλλά είναι κοντά στο να συμβεί. Είναι κοντά στο να συμβεί και κάτι τέτοιο. Έγινε και πάλι, υπήρχε πολύ καλό παράδειγμα από τις πυρκαγιές στην Αυστραλία, όπου συγκεκριμένες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα μέσω θηγατρικών τους, και νομίζω το έχουμε ξαναφέρει αυτό, καλύψαν επαρκώς αγρότες. Οπότε υπάρχει το know-how, υπάρχει αυτή η τεχνογνωσία για το τι μελγενέστε όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Και φαίνεται ότι το εξετάζει. Γενικά η κυβέρνηση, ό,τι μπορεί να ιδιωτικοποιήσει, το ιδιωτικοποιεί. Φαίνεται ότι αρχίζει να ιδιωτικοποιεί και τους κινδύνους σιγά-σιγά, το οποίο ενδεχομένως ξεφορτώνει από το ΑΕΠ πράγματα. Θωμά, σε ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Καλό σου απόγευμα. Και εγώ σε ευχαριστώ για όλες τις ειδήσεις. Καλή συνέχεια. Να ολοκληρώσουμε και την εκπομπή μας στο σημείο αυτό. Φυσικά όλη η επικαιρότητα, ρεπορτάζ, αναλυτικά και συνεντεύξεις με τις ζωντανές συνδέσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 9 με τον Σάκη Μόσχη. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Παρασκευή, την ίδια πάντα ώρα με τα αυτοδιοικητικά. Μέχρι τότε να είστε καλά, να μένετε ασφαλείς με κάθε τρόπο σήμερα, Τσικνοπέμπτη, όσο και να γιορτάσετε, προσπαθήστε να παραμείνετε ασφαλείς στο πλαίσιο φυσικά και των νέων περιοριστικών μέτρων. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ σε όλους.